Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη θέρμανση στον ΚΑΠΑ από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Πόλης των Σερών. Σύμφωνα με το μέλος της Διοικούς σας Επιτροπής, Νικόλο Γιωβάνη, όλα κυλούν ομαλά και υπάρχει επάρκεια καυσίμων. Ενώ η ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπιστημίου είναι πρώτων πυλών. Γενικότερα, σαν θέρμανση υπάρχει θέρμανση, υπάρχουν καύσιμα, δεν έχουμε κανένα θέμα με το θέμα της θέρμανσης. Απλά το ευχάριστο είναι ότι ένα πρόγραμμα το οποίο εδώ και πολύ καιρό μας τυρανούσε κτλ. Εγκρίθηκε και από την περιφέρεια και από τη διοικούσα και πρόκειται εν ευθέτω χρόνο να ξεκινήσει. Πρόκειται για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του ΔΠΑΕ που περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη θα μπουν και σώματα για να δίνουν από τον ήλιο θερμότητα, θα γίνουν κάποιες αλλαγές στα εξωτερικά μέρη των κτηρίων έτσι ώστε να έχουν καλύτερη θερμική απόδοση και γενικότερα θα αναβαθμιστεί. Πιστεύω ότι με αφορμή αυτό θα μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα τα οποία θα αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο και το χώρο και τα κτηριακά. Ένα από τα κίνητρα τα οποία είχαν μπει τότε για να και ξεκίνησε αυτή η ιστορία σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση ήταν αυτό. Δηλαδή να έχουμε λιγότερα καύσιμα και οπωσδήποτε καλύτερα κτίρια. Γιατί ξέρετε, ένα κτίριο το οποίο έχει μια καλή θερμική απόδοση είναι και ένα κτίριο το οποίο αποδίδει γενικότερα καλύτερα και στο χώρο και γενικότερα έχει καλύτερη απόδοση αλλά και αισθητικά. Έτσι θεωρώ ότι θα είναι θετικό βήμα. Με την εξεταστική περίοδο διαζώσης να κάνει σήμερα πρεμιέρα, τηρουμένων όλων των μέτρων που ορίζονται. Έχει ληφθεί με έρευνα, υπάρχει πάλι, επαναλαμβάνω, αυτή η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα κάθονται τα άτομα μέσα. Καθορίζει δηλαδή τις αποστάσεις μεταξύ τους, τη χωρητικότητα των αιθουσών. Των αιθουσών, πράγμα το οποίο το κάνουμε πράξη και σήμερα ξεκινάμε με το καλό, ελπίζουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Ας ακούσουμε όμως τι μας είπαν και οι ίδιοι οι φοιτητές για τη ζέστη και την έναρξη της εξεταστικής τους. Σήμερα δεν είχε γιατί γράφαμε και ήταν ανοιχτά τα παράθυρα για να αερίζει το χώρος. Γενικά έχει γενικά... τα παράθυρα, ναι, αλλά γενικά έχει ζέστη καθημερινές όταν έχει μαθήματα, ναι, έχει. Σήμερα την πρώτη μέρα που ξεκίνησες να γράφεις, πώς τα πήγες? Πιστεύω τα πήγα καλά. Ήσασταν πολύ μέσα στο τμήμα? Όχι, χωριστήκαμε σε 4 τμήματα γιατί είχε πολυκοσμία. Σήμερα πρώτη μέρα ξεκίνησες να δίνεις εξεταστική. Πώς τα πήγες? Απέσια. Δεν διάβασες, ήταν δύσκολα. Όχι, μπήκα να δω τα θέματα όπως λένε όλοι. Δεν ασχολήθηκα καθόλου στο πρώτο μάθημα. Βέβαια γράφω όλα 2 Τετάρτη Παρασκευή. Έχω διαβάσει λίγο, θα τα ξαναπεράσω άλλη μια. Στην αίθουσα ήσασταν αρκετοί? Όχι, είχε, ας πούμε, σε κάθε τριάδα είχε ένα άτομο, ο ένας πίσω από τον άλλον. Εδώ τα κάνετε μαθήματα σε άλλες μέρες. Έχετε ζέστη, στένεστε ή κρυώνετε κι εσείς? Να πω εγώ που έρχομαι σε έτσι, γιατί ναι, αυτός έρχεται. Μιλήστε. Κάποιες αίθουσες είναι πολύ καλά, αλλά ένα κτίριο είναι πολύ ζόρικα. Τι κτίριο είναι αυτό? Το εργαστήριο το πίσω, τα ελαφριά στεύτο 1. Είναι πολύ, έχει και κρύο, αλλά και ευτυχώς δεν πάμε πολλές ώρες εκεί. Πάμε ένα μάθημα την εβδομάδα. Εντάξει, τι να πω, ήταν ένα μάθημα μεχ, αλλά τα πήγαμε καλά πιστεύω. Ήταν λίγο τζόκερ, τα περισσότερα είχα μια αίσθηση, τα κατάλαβες, το είχα στο νου μου. Λοιπόν, η τάξη που ήσουν μέσα είχαν πολλά παιδιά, χωριστήκατε σε τμήματα? Χωριστήκαμε σε 2 τμήματα, αν θυμάμαι καλά, γιατί είχα το νου μου πώς να γράψω. Αλλά ναι, είχαμε χωριστεί σε 2 τμήματα. Λοιπόν, γενικά, σε μαθήματα όταν έρχεσαι έχει ζέστη το πανεπιστήμιο? Ναι, έχουμε δηλαδή από το κρύο μέσα και ζεστάνομαι. Λέω, εδώ πάει είναι ωραία, εδώ θα κάτσω, μ' αρέσει. Είναι τίμιο, δεν αντιλέγω. Όλα τα αντισώς σήμερα. Πάμε εκεί, λέμε θα είναι εύκολα. Πού εύκολα? Τίποτα, όλα τα αντισώς. Διαβάζαμε χθες, κάνα μισά ώρα. Αλλά πάλι όλα τα αντισώς έπαιζαν, δεν πήγα να πέσω κάτι άλλο. Γενικά άλλες μέρες, όταν έρθεις στο πανεπιστήμιο, έχεις ζέστη, ζεσταίνεσαι? Έχουμε έρθει. Και όταν ερχόμασταν, εντάξει, καλά ήταν. Στην αρχή. Ναι, όντως. Τα πήγα πάρα πολύ καλά, ήθελε απλή σταθερή μελέτη και βηματάκια. Απλά εννοείται. Τα σχόλια σε τμήματα. Και ναι, ήμουνα με τα άλλα παιδιά, δεν ήμουνα με το παιδί που μίλησε πριν. Έχει ζέστη το τμήμα σου? Πώς ζεσταίνομαι γενικά, εντάξει, γενικά δεν κρυώνω εύκολα, αλλά ναι, έχει ζέστη το τμήμα.